Δίπλα μου η κυρία Κατερίνα Κιούση, διαιτολόγος διατροφολόγος, προκειμένου να πραγματοποιήσουμε μαζί μία παρουσίαση με την υπογραφή της Diet System Clinic. Να σας καλησπερίσω, να σας καλωσορίσω. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Μία ανάσα λοιπόν πριν το καλοκαίρι, βήματα για σίγουρη και μόνιμη απώλεια βάρους. Είναι το θέμα της σημερινής παρουσίασης. Πολύ σωστά. Ε, τώρα πλησιάζουμε όλο και περισσότερο στο καλοκαίρι. Πέρασε και το Πάσχα, που και αυτό για πολλού ανθρώπου ήταν ένα λόγο αναβολή τη απόφαση. Ε, Ξεφεύγουμε και... λίγο διαχρονικά στο φαγητό. Σωστά. Ε, είναι και τα έθιμά μα. Θα... Δικαιολογημένα. Δικαιολογημένα θα μπορούσα να πω. Ε, τώρα όμω υπάρχει ανάγκη, υπάρχει επιθυμία να βελτιώσουμε την εικόνα μα και το προφίλ της υγείας μας ε, και στην ουσία α, ήρθαμε σήμερα να αναπτύξουμε αυτή τη συζήτηση ποια είναι τα σωστά βήματα, τι πρέπει να κάνουμε και τι να μην κάνουμε έτσι ώστε η προσπάθειά μας να στεφθεί με επιτυχία και να φτάσουμε στο στόχο μας με ασφάλεια. Λοιπόν, πάμε να τα βάλουμε σε μία σειρά και θέλω να σας ρωτήσω τι βήματα ακολουθούμε για να καταφέρουμε ε. να απαλλαγούμε από τα περιτά κιλά. Ε, το πιο σωστό είναι να μην αναβάλουμε την απόφαση, ε, να προγραμματίσουμε ένα πρώτο ραντεβού, να απευθυνθούμε σε ειδικούς ε, για αυτή την προσπάθεια. Ε, ο Diet System Clinic ε, μπορεί να υποστηρίξει την προσπάθεια ενός ανθρώπου που θέλει να χάσει λίγα ή περισσότερα κιλά ή θέλει να διατρέφεται σωστά κατά τη διάρκεια της μέρας. Ε, το να προγραμματίσουμε λοιπόν ένα πρώτο ραντεβού είναι το πρώτο βήμα. Εκεί με τον αναλυτή ε, βλέπουμε ακριβώς πώς το σώμα έχει κατανείμει το βάρος, πόσο συνεργάζεται ο μεταβολισμός, πόσο δραστήριος είναι. Ε, θέτουμε ποιο είναι ο στόχος και αφού πάρουμε ιστορικό υγεία, από εκεί και πέρα ε, γίνονται όλα τα γεύματα τη μέρα, σχεδιάζονται και κάθε μέρα έχει τη δυνατότητα να έχει κάτι τελείω διαφορετικό, σαν πρωινό, μεσημεριανό, σαλάτα, απογευματινό και βραδινό, ακριβώ στι θερμίδε που χρειάζεται. Ε, και όταν α, μαζί με την απώλεια βάρου υπάρχουν και κάποια αισθητικά προβλήματα που θέλουμε να λύσουμε, όπω είναι η λιποδιάλυση, η σύσφυξη, το πρόβλημα τη κυταρίτιδα που μπορεί να απασχολεί η ιδιαίτερα τι γυναίκε αυτή την περίοδο, ε, δημιουργούμε το κατάλληλο σχήμα μαζί με μηχανισμού ιατρική αισθητική, έτσι ώστε να φτάσουμε στο στόχο μα το μικρότερο χρονικό διάστημα και με μεγάλη ασφάλεια. Λοιπόν, πάμε τώρα στο τι δεν πρέπει να κάνουμε. Ε, σίγουρα, αυτό που δεν πρέπει να κάνουμε είναι να αναβάλουμε την απόφαση, να μεμψημιστούμε, να θεωρούμε ότι ε, ο δικό μα μεταβολισμό δεν λειτουργεί, ε, να μην συνεχίσουμε τι υπερβολές, αλλά στην ουσία να δούμε πού βρισκόμαστε, τι είναι αυτό που θέλουμε να πετύχουμε ε, και έτσι με σωστό τρόπο να φτάσουμε στο αποτέλεσμα που θέλουμε. Τώρα, οι πληροφορίε που μπορεί να υπάρχουν στο διαδίκτυο, η δίαιτα που μπορεί να κάνει ένα στο διαδικτυο η διαιτα μπορει ή μια φίλη. Ε, δεν μας ταιριάζουν πάντα, πρέπει να α, είναι κάτι το οποίο να είναι προσαρμοσμένο στις δικές μας ανάγκες ε, και γι' αυτό το λόγο ε, είναι καλύτερα να απευθυνθούν σε ανθρώπους που έχουν εμπειρία και μπορούν να δώσουν το αποτέλεσμα. Αν τώρα γνωρίζουμε τις θερμίδες που πρέπει να καταναλώσουμε είναι αρκετό για να καταφέρουμε να χάσουμε βάρος είναι ένα κομμάτι της διαδικασίας χωρίς όμως να είναι το σύνολο αυτού που θέλουμε. Ε, καταλαβαίνουμε ότι αν κάποιος άνθρωπος καταναλώσει 100 θερμίδες από ένα αναψυκτικό, ο οργανισμός δεν παίρνει τα ίδια θρεπτικά στοιχεία με το να κατανάλωνε ένα 100 θερμίδες σε όσπρια. Έχει πάρα πολύ μεγάλη λοιπόν, πέρα από την ποσότητα του φαγητού και το θερμιδικό περιεχόμενο, έχει να κάνει η σύσταση. Είναι σημαντικό να υπάρχει σωστή αναλογία σε πρωτεΐνη, λίπος, υδατάνθρακα και σε θρεπτικά στοιχεία και μέταλλα, έτσι ώστε να έχουμε ενέργεια μέσα στη μέρα μας, να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε όλα αυτά ε, που πρέπει να φέρουμε σε πέρας και από εκεί και πέρα να βλέπουμε όμορφα το σώμα, να χάνει λίπος. Όχι υγρά και μυϊκή μάζα, το οποίο στην ουσία τον αποδυναμώνουν, αλλά με ένα όμορφο τρόπο να σμιλεύεται το σώμα, να αλλάζει η εικόνα, αλλά και ο οργανισμό να μπορεί πιο εύκολα να παίρνει θρεπτικά στοιχεία, να αποβάλλει τοξίνε και να μπορεί όλο αυτό να το οικειοποιηθεί και να το σταθεροποιήσει. Και βέβαια, πόσο σημαντικό είναι να θέτουμε στόχου, και την ίδια ώρα βέβαια να παραμένουμε πιστοί και σε ένα διατροφικό πρόγραμμα είναι πάρα πολύ σημαντικό και να βρούμε ποια είναι τα κίνητρα, δηλαδή για ποιο λόγο θέλω να κάνω μια προσπάθεια και μπαίνω στη διαδικασία να ακολουθήσω μια διατροφή. Για άλλου ανθρώπου μπορεί οι λόγοι να είναι καθαρά αισθητική για κάποιου άλλου μπορεί να συντρέχουν και σοβαροί λόγοι υγεία που του αναγκάζουν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Όπω και να έχει όμω, ε, θα πρέπει να υπάρχει μια στοχοποίηση, δηλαδή να ξέρω τι θέλω να πετύχω, να υπάρχει ένα χρονικό πλαίσιο ε, και πρέπει να αισθάνομαι ότι αυτό που θέλω να καταφέρω είναι κάτι το οποίο γίνεται. Η ομάδα λοιπόν της Diet System Clinic έχει την εμπειρία και μπορεί να βοηθήσει έναν άνθρωπο σε όλα τα στάδια της διαδικασίας και να χάσει τα παραπάνω κιλά και να μπορέσει να τα συντηρήσει, αλλά στην ουσία επειδή είμαστε κοινωνικά όντα και πολλές φορές λίγο... Ε, οι περιστάσει, η καθημερινότητα, η κοινωνικότητά μα μπορεί να μα βγάλει έξω από το στόχο μα. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ανατροφοδότηση, να βλέπω την πορεία, να θυμίζω σε κάποιον ότι αφενό και μπορεί, αλλά και ποιο είναι ο λόγος που ξεκίνησε την προσπάθεια, έτσι ώστε να τον βοηθήσω να φτάσει στο τελικό αποτέλεσμα. Τι μα προσφέρει τώρα η Diet System Clinic και πώ μα ε, καθοδηγεί. Ε, στην ουσία είναι δίπλα μας από την αρχή μέχρι το τέλος. Δεν περιορίζεται η βοήθειά της μόνο στο ότι μπορούμε να παρασκευάσουμε τα γεύματα της μέρας τα οποία έχουμε έτοιμα και τα καταναλώνουμε είναι ε, από την αρχή κοντά μας και στο να θέσουμε το στόχο, το τι θέλουμε να πετύχουμε, με ποιον τρόπο θέλουμε να φτάσουμε εκεί και για τον καθένα ξεχωριστά μπορεί και να παρασκευάσει τα γεύματα και να δώσει διατροφική καθοδήγηση, αλλά επίσης υπάρχουν και μηχανισμοί τελευταίας τεχνολογίας που μπορούν να βοηθήσουν το σώμα να του δώσουν μια όθηση, να κάνει περισσότερες καύσει, να διώξει το παραπάνω λίπος, να σμιλεύσει, να κάνει σύσφυξη, να αντιμετωπίσει προβλήματα όπως είναι το της Οι προποθέσει τώρα για ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα ε, στην ουσία για να έχουμε επιτυχία σε αυτό που κάνουμε αφενός ε, θα πρέπει να έχουμε και λίγο υπομονή, όλα τα πράγματα που αξίζουν στη ζωή θέλει να έχουμε και λίγο υπομονή και επιμονή. Ε, θα πρέπει λίγο να διαχωρίσουμε πότε πραγματικά πεινάμε και είναι το στομάχι άδειο και μας οδηγεί εκεί και πότε υπάρχει κάποιο συναισθηματικό κενό που μπορεί να μας προκαλεί έτσι, μια ιδιαίτερη υπερφαγία. Είναι σημαντικό μέσα στη μέρα τα γεύματα να έχουν ποικιλία, να υπάρχει σωστή οργάνωση, να υπάρχει μέτρο. Αλλά οι άνθρωποι οι οποίοι επιλέγουν να συνεργαστούν με την diet system είναι ένα άγχος το οποίο δεν το έχουν, γιατί όλο αυτό υπάρχει ολόκληρη ομάδα και διαιτολόγων και σεφ και μαγείρων το οποίο το επιμελείται στο έπακρον και στην ουσία τα οργανώνει όλα και τα φέρνει έτοιμα στο χώρο που το επιθυμούμε. Μάλιστα. Ε... Πού μπορεί κάποιο να σας βρει, να επικοινωνήσει μαζί σας και μέσα από τα social media. Σωστά και από τα social media. Τα γραφεία μας είναι στην Θέρισο, στη Λεβίνου 71, στον πρώτο όροφο. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 2810311888. Και ε, θεωρώ ότι οποιοδήποτε αυτή την περίοδο σκέφτεται να χάσει κιλά είναι μια καλή ευκαιρία στο να α, καλέσει να προγραμματίσει ένα πρώτο ραντεβού δωρεάν, έτσι ώστε να δει με ποιο τρόπο μπορούμε να βοηθήσουμε και να τον φέρουμε ε, στο αποτέλεσμα που ζητάει. Μάλιστα. Σα ευχαριστώ θερμά, κυρία Αγκιού. Καλή συνέχεια, εύχομαι να είστε, να είστε καλά. καλά. Λοιπόν,